Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Πριν προχωρήσουμε όμως στο βίντεο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο κωδικός μου στη MyProtein είναι ενεργοποιημένος από τώρα που βλέπετε το βίντεο Δευτέρα 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι αύριο στις 1 η ώρα. Για 24 ώρες δηλαδή, ο κωδικός μου θα είναι ενεργοποιημένος στη MyProtein, δίνει 44% έκπτωση στα best seller προϊόντα της MyProtein. Πολύ σημαντική έκπτωση. Αν γουστάρετε, μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε κάτω, θα έχω το link στην περιγραφή. Και αν με ρωτήσετε τι σχέση έχω με τη γυμναστική, δεν χρειάζεται να έχεις άμεση σχέση με τη γυμναστική, γιατί η MyProtein έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα, είτε κάνεις γυμναστική είτε όχι. Αν κάνετε γυμναστική, προφανώς μπορείτε να βρείτε τεράστια γκάμα προϊόντων για να σας βοηθήσουν με τη γυμναστική σας. Αν δεν κάνετε γυμναστική, όπως εγώ που δεν ασχολούμαι πολύ με τη γυμναστική, βέβαια κάνω διατροφή, υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορούν και αυτά να σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας. Δίνω ένα παράδειγμα και θα έχω και για αυτά το link στο description. Έχω πάρει εδώ πέρα κάποια ωραία παγούρια από τη MyProtein, τα οποία με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί διατροφή προσπαθώ και κάνω και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Να το και το τρίτο, το μεγαλύτερο. Δεν ακούστηκε πολύ σωστό, αλλά okay. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην διατροφή, που πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διατροφή είναι να πίνεις αρκετό νερό μέσα στην ημέρα. Οπότε το να έχω τρία παγούρια εύκαιρα, γεμάτα και να μπορώ να τα ξαναγεμίζω όποτε θέλω, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ωραία προϊόντα στη MyProtein. Θα έχω το link στην περιγραφή για τα best seller προϊόντα. Θα έχω το link στην περιγραφή και για αυτά εδώ τα παγούρια, αν ενδιαφέρεστε ακριβώς για αυτά που έχω πάρει. Οπότε 44% έκπτωση είναι. Τσεκάρετε, είναι καλή ευκαιρία. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην ομάδα. Έχουμε σήμερα μία ειδική περίπτωση. Έναν παίκτη ο οποίος ζητήθηκε πάρα πολύ από το chat στο Facebook. Αν θέλετε να έρχεστε στα streams, μην ξεχνάτε στην περιγραφή και αυτό το link για να μην χάνετε τα streams. Γιατί και εκεί, όπως έχουμε πει, υπάρχει πολύ διαφορετικό content και πάρα πολύ content. Οπότε μην χάνετε τα streams. Και το chat στα streams ήθελε πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο να έρθει στην ομάδα και να τον παρουσιάσω. Όπως έχετε καταλάβει, μιλάμε για μια κάρτα η οποία είναι τερματισμένη, μια κάρτα icon. Που όχι μόνο θεωρητικά, βασικά θεωρητικά, γιατί στα stats το λέει, έχει το καλύτερο shoot, είναι legit στα stats, το καλύτερο shoot στο παιχνίδι. Και δεν είναι ο Ρονάλντο Ναζάριο. Δεν είναι ο Ρονάλντο Ναζάριο, είναι μια άλλη κάρτα, έχει το καλύτερο shoot στο παιχνίδι και αυτό ουσιαστικά ήθελε να δει το chat. Το chat ζήταγε να δει αυτή την κάρτα για να δει πώς μια κάρτα που λέει στα stats ότι έχει το καλύτερο shoot στο παιχνίδι, πώς δουλεύει μέσα στο παιχνίδι. Και ήθελα να σας την παρουσιάσω και στο YouTube, γιατί λέω μια τέτοια κάρτα μπορεί να μην την έχουμε συνέχεια στην ομάδα, άρα μην χάσετε και εσείς αυτό το content που δεν μπορείτε να έρχεστε στα streams. Κακώς βέβαια, αλλά να προσπαθήσετε να έρχεστε. Οπότε ήθελα να σας την παρουσιάσω, να δούμε μαζί. Δεν έχω παίξει, ήταν τα πρώτα μου παιχνίδια. Να δούμε μαζί αν αυτή η κάρτα όντως έχει το καλύτερο shoot στο παιχνίδι, ακόμα και in-game. Μιλάμε φυσικά για κανέναν άλλον πέρα από τον Ferenc Puskas. Μια κάρτα φανταστική από τα stats. Ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής απίστευτος. Πολύ παλιός βέβαια, οι καινούργοι σίγουρα δεν τον ξέρετε, ούτε εγώ τον έχω προλάβει προφανώς. Αλλά οι παλιοί, αν μιλήσετε στους πατεράδες σας, στους παππούδες σας, νομίζω ο Ferenc Puskas είναι μια τεράστια μορφή του ποδοσφαίρου. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ολόκληρο βραβείο πάνω του. Υπάρχει το Ferenc Puskas Award, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στον παίκτη που έβαλε το καλύτερο γκολ όλη τη χρονιά. Οπότε φαντάζεστε, ο τύπος, δεν ξέρω αν όντως έβαζε τα καλύτερα γκολ ή έβαζε τα πιο πολλά ή οτιδήποτε. Πάντως στο FIFA έχει το πιο τερματισμένο shoot που μπορείτε να βρείτε. 99 attacking position, 99 finishing, 99 shot power, 98 long shots, 96 volleys και 98 penalties. Μας κάνουν 99 shooting. Καμία άλλη κάρτα στο παιχνίδι δεν έχει 99 shooting, χωρίς chemistry style, χωρίς τίποτα. Στα χαρτιά φαίνεται απίστευτο αυτή τη στιγμή. Και εκτός από το shooting και τα υπόλοιπα stats φαίνονται να είναι ψεγάδια. Το pace είναι φανταστικό, το shooting το είπαμε εντάξει. Το passing είναι καταπληκτικό, το dribbling είναι απίστευτο, δείτε εδώ dribbling, 95 dribbling, ακόμα και το physical έχει φοβερό stamina, έχει αρκετά καλό strength, είναι μια κάρτα η οποία φαίνεται πραγματικά αψεγάδιαστη. Οπότε θέλω σήμερα να σας παρουσιάσω gameplay του Ferenc Puskas και πάμε να μπούμε Weekend League, θα παίξουμε τα πρώτα μας παιχνίδια, οπότε θα έχετε την τιμή να δείτε για πρώτη φορά τον Puskas εν δράση εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Πάμε στα πρώτα παιχνίδια. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι, πρώτος αντίπαλος. Και αντιμετωπίζουμε μια αρκετά καλή ομάδα. Βλέπω και έχει και αρκετούς icons. Έχει Ρόμπεν, Μπρούνο Φερνάντες κόκκινος, Food Champions, Κριστιάνο Ρονάλντο έχει, Φρίζα Ντάμα έχει, Καναβάρο βλέπω. Μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα για πρώτο παιχνίδι. Για να δούμε, εμείς θέλουμε να δούμε τον Puskas. Εκεί θα εστιάσουμε για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Puskas ανάμεσα στον Ζανέτη λογικά που θα βάζει center back και τον Καναβάρο. Δυνατή, πολύ δυνατή άμυνα για πρώτο παιχνίδι. Για να δούμε. Ferenc Puskas. Ferenc Puskas. Περνάει. Περνάει. Αχ, κόντρα το πρώτο σουτ. Δεν έφτασε στο τέρμα.
Πούσκας στο shoot out. Πρώτο shoot out, το Πούσκας out. Δύσκολη γωνία βέβαια. Μπαλιά για τον Πούσκας. Για να δούμε. Έφυγε ο Πούσκας. Έχει ευκαιρία τώρα ο Πούσκας. Για να δούμε, είμαστε πλάγια. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Κοντράρι μπάλα βέβαια. Μετά το μπλοκ εδώ, τι να κάνουμε. Πούσκας. Από εδώ με το φινεσάκι αυτή τη φορά. Πάλι δύσκολη γωνία. Αλλά ο Φέρενς Πούσκας βάζει τον πρώτο γκολ για την ομάδα. 1-0. Πολύ ωραίο φινεσάκι. Δεν έχει το φινές trade, αλλά έχει το outside foot. Το δοκιμάσουμε και αυτό. Μέχρι τώρα δεν έβγαιναν πολλοί φάσεις, αλλά στη δεύτερη φάση ουσιαστικά που βρήκε, το παστέλωσε. Και άλλη παλιά για τον Πούσκας. Για να δούμε. Πούσκας έξω από την περιοχή. Δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Καλό το shoot. Δοκάρι όμως. Παλιά τώρα για τον Ρονάλντο. Αντίπαλος εδώ απειλεί στην πρώτη του φάση. Ωραίος ρε pop. Ωραία, περνάει εδώ Πούσκας. Ελεύθερο το σουτάκι. Εδώ για τον Πούσκας. Πώς το χάνει αυτό ο Πούσκας. Πούσκας, όχι! Αυτό θα ήταν απίστευτο γκολ. Τι βγάζει ο Άλισον. Και έχει και άλλη ευκαιρία για σου το εδώ Πούσκας. Το φινές πάλι κοντράρι. Τέλος πρώτου μηχρόνου. Έχουμε δει κάποια περίεργα πράγματα. Δεν μου αρέσουν τα πράγματα όπως κυλάνε μέχρι τώρα. Πάμε στο δεύτερο μηχρόνο. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια. Εντάξει, κάνουμε και λίγο overuse, αλλά αυτό είναι λογικό. Πούσκας. Πούσκας 0-2. Εντάξει, αν δεν το βάζει και αυτό, κάπου θα αρχίσαμε να ανησυχούμε τώρα. Αλλά εντάξει, 0-2. Δεύτερο γκολ του Φέρενς Πούσκας. Αρχίζει και φτιάχνει εδώ λίγο η κατάσταση. Θα δούμε. Βέβαια, εντάξει, για να πούμε και την αλήθεια τώρα, σε ένα-δύο παιχνίδια που θα παίξουμε εμείς, δεν θα το κρίνουμε ακριβώς. Αλλά θέλουμε να δούμε τώρα τα ακραία. Για αυτά ψάχνω. Ουσιαστικά γι' αυτό θα δείτε. Δεν ξέρω τι σουτ θα δείτε γενικά στο βίντεο, αλλά ψάχνουμε λίγο τα ακραία τώρα σε ένα-δύο μάτς. Ευκαιρία εδώ, έχει βγάλει το τέρμα. Ναι, εντάξει. Φινές από τον Εμπαπέ, νομίζω είναι για να φεύγει ο αντίπαλος, οπότε έβαλα και το φινεσάκι με τον Εμπαπέ. Ναι, έχουμε rage quit, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεύτερο παιχνίδι, για να δούμε αν θα έρθουν λίγο πιο ευνοϊκά τα πράγματα εδώ. Έχουμε καταπληκτική ομάδα. Van Dijk, De Sagi, Zanetti, Baby Hulit, Mid Eusebio, έχουμε Mid Stoichkov, Ben Yedder μπροστά με Diata. Πολύ ωραία ομάδα και στο δεύτερο παιχνίδι. Για να δούμε εδώ πέρα πώς θα πάνε τα πράγματα για τον Πούσκας, γιατί στο πρώτο παιχνίδι είχαμε και μία-δύο φάσεις οι οποίες ήταν λίγο αμφιλεγόμενες. Κυρία τώρα εδώ ο αντίπαλος με τον Χούλιτ. Ο Γόκερ τον προλαβαίνει. Γόκερ είναι αυτός. Ω, καλή κάθεται εδώ. Μπαλιά για τον Diata. Πάνω στον Πόουπ κεφαλιά. Απίστευτα πράγματα. Απελπιστικός ο αντίπαλος στην αρχή του παιχνιδιού. Και το corner. Εντάξει, διώχνει ο Πόουπ. Φάουλ τώρα για τον αντίπαλο. Έχει μπει δυνατό ο αντίπαλος. Έχει μπει με αρκετές ωρέξεις. Και με το Van Dijk εκτελεί το φάουλ. Εντάξει, μπλοκάρει ο Πόουπ, αλλά ήταν καλό το φάουλ. Περνάει ο Πούσκας, έχει το χώρο. Πούσκας με το φινές, όχι! Και φαίνεται να πάει να πηγαίνει μέσα, να πηγαίνει πολύ καλά το σουτ. Πέρασε λίγο out. Παλιά το Πούσκας, το σουτ. Με το weak foot, το παστελόνι εδώ. Πούσκας, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παιδιά. Παίζω το δεύτερο παιχνίδι, δεν σας κάνω πλάκα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι του Weekend League. Έχω 1-0 και αυτή τη στιγμή παίζω ένα απίστευτα δύσκολο παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός. Λογικά δεν έχετε δει πολλές φάσεις, αλλά αυτή η φάση που βλέπετε είναι αρκετή για το σημερινό βίντεο. Με το δεξί, 3 weak foot έχει. 3 weak foot έχει. Αλλά εδώ το παστελόνι πανέμορφα ο Πούσκας σε πολύ σημαντικό σημείο. 1-0. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο ημίχρονο. Λίγες φάσεις συλλογικά, δεν ξέρω πόσες έχετε δει. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάντως, στο δύσκολο παιχνίδι, ο Πούσκας πήρε την ευκαιρία με το δεξί, την καλή ευκαιρία, γιατί οι υπόλοιπες ήταν λίγο περίεργες, αν έχετε δει κάποια. Πήρε την καλή ευκαιρία με το δεξί του πόδι, 3 weak foot, παστελώνει και είμαστε 1-0 μπροστά, χάρη στον Φέρενς Πούσκας. Πούσκας για την assist. Εμπαπέ με το αριστερό και αυτός. Απίστευτα πράγματα από τους δύο strikers. Εδώ κάνει την ασίστ ο Πούσκας. Σουτάρει ο Εμπαπέ με τη μία με το αριστερό. Το παστελόνι. Άλλη σπασμένη κάρτα από εκεί. Αυτή την ξέρουμε βέβαια από την αρχή της χρονιάς. Τα έχει λίγο χαμένα τώρα ο αντίπαλος. Πούσκας με το ωραίο dribbling εδώ. Πούσκας βρίσκει το χώρο. Van Dijk κάνει ενόργανη. Νεϊμάρ, πολύ ωραία κίνηση. Νεϊμάρ δεν πέφτει. Περίεργο αυτό εδώ για Νεϊμάρ. Πέφτει ο αντίπαλος όμως και πέφτει και το τρίτο γκολ, 0-3. Εδώ ο αντίπαλος νομίζω ότι έχει χαμένα στην άμυνα. Θα κάνει και rage quit, λογικά. Για να δούμε αν και εδώ στο 0-3 έχουμε rage quit. Πάρα πολύ ωραία γκολ πάντως μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι. Και ειδικά το πρώτο του Πούσκας έδειξε ότι το weak foot, ειδικά τώρα σε αυτό το shooting που έχει ο Πούσκας, δεν πολύ μετράει. Λογικά ο αντίπαλος δεν παίζει. Για να δούμε όμως εδώ, μπορούμε να δοκιμάσουμε τον Πούσκας.
Για να δούμε από εδώ. Πούσκας. Γκολάσου. Α, τώρα παίζει, εντάξει. Ήθελε μάλλον και αυτός να δει τι μπορεί να κάνει ο Πούσκας. Ευκαιρία εδώ για τον αντίπαλο τώρα από το πουθενά. Εδώ μια κάθετη πάρα πολύ ωραία του Χούλιτ. Στον Στόιτσκοφ 4-1. Ο αντίπαλος μειώνει. Πριν από το προηγούμενο γκολ που δεν έπαιζε, τώρα παίζει και μειώνει κιόλας. Πούσκας από εδώ! Μπούλινγκ εδώ, Πούσκας. Πάλι δοκάρι. Νομίζω ότι αυτό είναι γενικά θέμα του παιχνιδιού, δεν είναι θέμα του Πούσκας. Αυτό με τα δοκάρια νομίζω ότι είναι θέμα του παιχνιδιού που το κουβαλάει χρόνια τώρα. Δεν το ανακαλύψουμε σήμερα. Τέλος, 1-4. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό. Καλύτερο δείγμα βέβαια, γιατί ο Πούσκας αναγκάστηκε σε μια δύσκολη φάση. Ουσιαστικά το παιχνίδι ήταν στο 0-0, οπότε ο αντίπαλος ακόμα αμυνόταν με όλη του τη συγκέντρωση. Βγάλαμε μια ωραία φάση και βρέθηκε στο σημείο Πούσκας, ο οποίος έπρεπε με το δεξί του να παστελώσει, το έκανε. Γενικά πάντως, η αλήθεια είναι ότι το είπαμε, σε δύο μάτς δεν μπορούμε να κρίνουμε μια κάρτα. Σίγουρα το φετινό παιχνίδι είναι inconsistent, σίγουρα και όλα 99 στο shooting να τα έχεις θα σου χάσει κάποια γκολ, όπως και είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, σε δύο μάτς όπως είπα δεν μπορείς να κρίνεις μια κάρτα. Το βίντεο το έκανα πιο πολύ για να σας δείξω ότι πήραμε τον Πούσκας, να δείτε και εσείς λίγο gameplay από τον Πούσκας. Και αν θέλει να δείτε παραπάνω gameplay, υπενθυμίζω, κάτω στο description θα έχω το link για τα live streams που κάνουμε εκεί σε αυτή τη σελίδα εγώ, ο Τζέο και ο Άρης. Οπότε να έρχεστε να βλέπετε και τα gameplay των άλλων παιδιών, να δείτε και τον Πούσκας αυτή τη βδομάδα. Λογικά τώρα εσείς που το βλέπετε, βέβαια όταν το βλέπετε θα έχει τελειώσει το Weekend League. Αλλά μπορείτε να έρθετε στα streams να ακούσετε τη γνώμη μου, γιατί τότε θα έχω τελειώσει και το Weekend League και θα έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για τον Πούσκας, αλλά και για τον Ρενάτο που είδατε το Foot Birthday, γιατί είναι πρώτο Weekend League που θα παίξουμε τον Ρενάτο. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε όλα τα links κάτω στην περιγραφή. Έχουμε για τα live streams, έχουμε για τη σελίδα στο Facebook γενικά, έχουμε και My Protein. Το ξεχάσετε αυτό, MyProtein σήμερα που το βλέπετε μία η ώρα μέχρι αύριο μία η ώρα την Τρίτη θα ισχύει ο κωδικός FNDX, 44% έκπτωση, σημαντικό, μπείτε, δεν θα χάσετε τίποτα, να τσεκάρετε και αν γουστάρετε κάτι να αγοράσετε. Και πάλι ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, like αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το like σας να δείξετε ότι σας άρεσε, subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο και θα τα πούμε σε επόμενο, μέχρι τότε, γεια χαρά.